Αλέξανδρε, το 2019 μόλις ξεκίνησε και ξεκίνησε εντυπωσιακά για σένα και την ελληνική ομάδα του Μοντέρνου Πεντάθλου, κατακτώντας 5 μετάλλια στα Σόφια. Δύο λόγια για τη διοργάνωση και πόσο σημαντικό είναι για εσάς, για την ψυχολογία σας, ότι στην αρχή της προετοιμασίας του νέου έτους φέρνετε μετάλλια στη χώρα. Εγώ πηγαίνοντας στη Βουλγαρία και γνωρίζοντας τον ανταγωνισμό, ήμουν βέβαιος ότι ο μοναδικός στόχος ο οποίος θα μπορούσα να διεκδικήσω ήταν ένα μετάλλιο. Το χρώμα θα το δείχνει ο αγώνας. Δεν θα έλεγα ότι ήμουν στην καλύτερη μου μέρα. Έκανα την καλύτερη προσπάθεια που μπορούσα, αλλά πιστεύω ότι έχω πολλά να δείξω ακόμα. Εξάλλου, στην αρχή ακόμα της προετοιμασίας θα ανησυχούσαμε, ήμουν σε καλή μέρα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αυτό που κρατάω είναι ότι σε αθλητές υψηλού επίπεδου με μεγάλες διακρίσεις, εγώ στην κακή μου μέρα έχασα μόνο για 13 βαθμούς και θα μπορούσα, άμα είχα κρατήσει λίγο καλύτερα την ψυχραιμία μου όμως στην πρώτη τελευταία σκοποβολή, να είχα κερδίσει κιόλας. Αυτό που θα σε ρωτήσω, ξέρω εκ των πραγμάτων ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι μια προολυμπιακή χρονιά. Το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων ξέρω ότι το έχεις καλά μέσα σου και το ζεις καθημερινά. Πόσο εφικτό είναι και αν πιστεύεις ότι μπορεί να το κυνηγήσεις επάξια. Από τη στιγμή που η Ομοσπονδία δεν μου αρνήθηκε τίποτα στην προετοιμασία μου, από εκεί πέρα φτάνει να κάνω εγώ τη δικιά μου προσπάθεια. Στο Μοντέρνο Πεντάθλο όλοι έχουμε ελπίδες. Είμαι ένας αθλητής ο οποίος έχει δείξει ότι στην καλή του μέρα μπορεί να χτυπήσει πολύ ψηλές θέσεις. Ο τελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι ένας εφικτός στόχος και σύμφωνα με το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη Σόφια. Από εκεί πέρα, οι 36 καλύτεροι, συνήθως η πρώτη δεκάδα παίρνει πρόκριση. Νομίζω ότι άμα καταφέρω και πετύχω το πρώτο σκαλοπάτι, μετά όλα παίζονται μέσα σε μια μέρα. Εντάξει, από εκεί και πέρα, το ranking list είναι πολύ πιο δύσκολο. Η χρονιά του 20 θα είναι πολύ επίπονη, θα χρειάζεται να πιένω πολλά World Cup συνεχόμενα. Αρχικά, νομίζω ότι το πανευρωπαϊκό είναι ο στόχος ο οποίος θα μπορώ να πω ότι θα μπορέσω να πάρω την πρόκριση για την Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα δεν το σκέφτομαι με το ranking list, η Ομοσπονδία θα αποφασίσει. Είσαι αθλητής εν ενεργεία, αλλά ξέρουμε ότι βοηθάς πάρα πολύ τα νέα παιδιά, μεταφέρεις τις εμπειρίες σου και είσαι πάντα δίπλα. Είδαμε ότι αυτά τα νέα παιδιά μας φέρανε πολλά μετάλλια τώρα στη Βουλγαρία. Ένα σχόλιο για αυτούς. Καταρχάς, μόνο και μόνο ότι στην πρώτη εφτάδα είχαμε τρεις Έλληνες στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Σε μια χώρα η οποία διοργανώνει τουλάχιστον μία με δύο διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνικού στον χρόνο, δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά. Τα κορίτσια, η Κωνσταντίνα Τσολάκη, 15 χρονών, η Αθηνά, η Σάρα, 14, τρίτες, τέταρτες στις γυναίκες, ο Χάρης ο Μάινα, 7ος άντρες, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα, με ψηλές απαιτήσεις, και τρίτος στους νέους, δείχνει ότι μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα με σωστό σχεδιασμό και βέβαια με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, η οποία φέτος είναι απλόχερη. Ο στόχος τους, από ό,τι έχω ακούσει, τέλος πάντων, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σόφια τέλη Ιουλίου, που θα μας ξεκαθαρίσει αν όντως αυτή η γενιά μπορεί να καταφέρει κάποια αξιοσημείωτα πράγματα ή όχι.